ώρες να φτάσει ακόμα στα χέρια της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Ο κ. Κασελάκης μιλάει για ένα πανίσχυρο κατηγορητήριο το οποίο θα καταθέσει και ζητά πολιτικές ευθύνες στον κ. Καραμαλή. Λοιπόν, οι προσφυγείς στη δικαιοσύνη έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι επιβάλλεται από όλους όσοι πιστεύουν ότι έχουν κάτι να παραδώσουν. Απλώς θέλω να πω ότι για θέματα τα οποία αφορούν πολιτικά πρόσωπα, η προσφυγή στη δικαιοσύνη έχει την εξής διαδρομή. Όταν υποβάλλουμε έναν φάκελο στη δικαιοσύνη μέσα στο οποίο υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, η δικαιοσύνη έχει την υποχρέωση και αυτό κάνει να το αναμεταβιβάσει στη Βουλή. Δεν έχει καμία δυνατότητα να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο. Επομένως, ας εκτιμηθεί ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η κίνηση. Κατά τα λοιπά, αναμένουμε. Εδώ είμαστε, η δημοκρατία λειτουργεί, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Όλοι κρυμνόμαστε. Κύριε Υπουργέ, στιγμάτων, σας καλώ να παραιτηθείτε. Τι απαντάτε σας? Πρέπει να πω το εξής. Με τους συγγενείς των θυμάτων δεν υπάρχει το παραμικρό σημείο αντιπαράθεσης. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ή το οποιοδήποτε πεδίο μεταξύ μας ένταση. Στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι διεξάγουν έναν αγώνα για να μην ξεχαστεί η υπόθεση αυτή και να υπάρξει δικαιοσύνη, με τους ανθρώπους αυτούς δεν υπάρχει η παραμικρή αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης, αντίθετα, υπάρχει σεβασμός με πράξη. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης γίνεται με τα πολιτικά κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή και κυρίως με τα ψέματα των πολιτικών κομμάτων. Αυτή η φράση που τα πολιτικά κόμματα επιχειρούν να παραποιήσουν τη δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ καθαρή. Αφορούσε γιατί αυτή είναι η διατύπωση, τη συμπεριφορά και τα ψέματα των πολιτικών και κανέναν άλλον. Είναι τόσο καθαρή η διατύπωση. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εφόσον η φράση είναι τόσο πολύ καθαρή, γιατί επιχειρούν τα πολιτικά κόμματα να διευκολύνουν? Η κυβέρνηση έχει απαντήσει στο ζήτημα του να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αυτού του φοβερού δυστυχήματος των ΤΕΠΟΝ με πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Πρώτον, με την ψήφιση της διάταξης, με την οποία αποδειχθήκαμε τάχιστα το αίτημα των ανακριτών να μπορούν να ανοίξουν τις συνομιλίες και να ακούσουν τις συνομιλίες πέραν των όσων είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή στα χέρια τους από τις επιχειρησιακές συνομιλίες. Όταν πήγαμε τη διάταξη αυτή στη Βουλή για να μπορέσουν οι ανακριτές να ακούσουν τις συνομιλίες των πάντων, η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ο ΕΝΗΕ, ως τότε ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισε τη διάταξη αυτή. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να δοθεί η δυνατότητα στους ανακριτές να ακούσουν τις συνομιλίες και κατηγορούν την κυβέρνηση. Δεν την ψήφισαν επίσης τη διάταξη αυτή και αυτοί οι υποκριτές της νίκης. Όταν στη συνέχεια η κυβέρνηση έφερε τη διάταξη στους ποινικούς κώδικες που ψηφίσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, να μπορέσει αυτή η δίκη να γίνει γρήγορα, έχοντας αφαιρέσει την υποχρέωση του εισαγγελέα να προκαλέσει βούλευμα δικαστικό που καθυστερεί, και τη διάταξη αυτή δεν την ψήφισαν. Δηλαδή, πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της ανάκρισης και για την επιτάχυνση της διαδικασίας ώστε η δίκη να γίνει γρήγορα, δεν την ψήφισαν αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση. Και επίσης, η κυβέρνηση σε συνεργασία με την περιφέρεια προετοιμάζει το χώρο που ανεβρέθη από την περιφέρεια με τη συγκατάθεση των δικαστικών λειτουργών της Λάρισας και της αστυνομίας, προκειμένου αυτός να είναι πλήρως έτοιμος πριν η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Έχοντας την τραυματική εμπειρία από τη δίκη στο Μάτιο, που η ανάκριση κράτησε πολλά χρόνια και αφού τελείωσε δεν βρίσκανε επί ένα χρόνο αίθουσα να γίνει η δίκη. Η αίθουσα αυτή σε έναν χώρο που δεν υπάρχει και κατασκευάζεται τώρα θα είναι έτοιμη σύμφωνα με την περιφέρεια, χρηματοδότηση είναι της κυβερνήσεως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Μαΐου. Δηλαδή πριν να είναι έτοιμη η δίκη να ξεκινήσει. Κατά συνέπεια, η ειλικρινή συμπαράσταση της κυβέρνησης στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων είναι στην πράξη, όχι στα λόγια. Και όταν η κυβέρνηση
ενεργεί στην πράξη να διευκολύνει την απόδοση της δικαιοσύνης, όλοι αυτοί οι πολιτικοί που μας κατηγορούν, γιατί για πολιτικούς πάντα μιλάμε, αυτοί δεν ψηφίζουν και δεν διευκολύνουν τις διατάξεις αυτές, δεν διευκολύνουν δηλαδή τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Πάει πολύ λοιπόν αυτοί που δεν ψηφίζουν τις διατάξεις αυτές να κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη.